βλέπω και το συνενετικό κλίμα και το κλίμα ευθύνης που απορρέει από τις τοποθετήσεις διαμέσου των ερωτήσεων των συναδέλφων. Πράγματι, όπως είπαν και οι δύο συνάδελφοι επερωτώντες, τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν εγγράφως προς το Υπουργείο Εργασίας διαμέσου της Βουλής για τα συγκεκριμένα ζητήματα ήδη έχουν απαντηθεί. Και απαντήθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα λόγω των εκτάκτων γεγονότων και εξελίξεων που δυστυχώς συμβαίνουν και στη χώρα μας. Θέλω να κάνω μια ειδική παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και να πω ότι η χθεσινή ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί πανδημίας είναι κάτι το οποίο πλέον επιβεβαιώνει και με τη σφραγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μια σοβαρή κατάσταση η οποία διαπερνά την παγκόσμια κοινότητα, την Ευρώπη και τη χώρα μας. Συνειδητοποιούμε όλοι ότι είναι ώρα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. Πρέπει να ακολουθούμε με ευλάβεια, κυρίως εμείς, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, και όση δυνατότητα έχουμε να επηρεάσουμε γύρω μας την κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο, φίλους, εργαζόμενους, συναδέλφους, τις οικογένειές μας, τους συγγενείς μας, να ακολουθούνται με ευλάβεια οι κανονισμοί και αυτές του Οργανισμού Υγείας και αυτές τις οποίες εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και τους εργασιακούς χώρους, και οι οποίοι πρέπει να τηρούνται με ευλάβεια από όλους, διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκριθμη, επικίνδυνη, τα δύσκολα είναι μπροστά, δυστυχώς, και πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, όπως στη συζήτηση που έκανα με τους κοινωνικούς εταίρους πριν δύο μέρες, δηλαδή στο θεσμικό διάλογο που είναι απαραίτητος, αλλά λόγω των εκτάκτων γεγονότων συγκλήθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργαζόμενοι και εργοδότες, και από κοινού με αίσθημα ευθύνης συναποφασίσαμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη κρίση για τη χώρα μας, την πρωτοφανή κρίση, που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλο τον κόσμο, και την κρίση θα την αντιμετωπίσουμε και θα την ξεπεράσουμε ενωμένοι. Θα την ξεπεράσουμε ενωμένοι, πολιτεία, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα συμβάλλουμε, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα τα καταφέρουμε. Τώρα, εκτός από αυτό, στα θέματα τα οποία θέσατε για τα ζητήματα των μέτρων τα οποία πάρθηκαν, θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση βρίσκεται εφόπουλο όχι. Δηλαδή, είμαστε κάθε μέρα άγρυπνοι και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Πρέπει με δημοσιονομικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να προφυλάσσουμε και την κοινωνία και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Διότι αν ρίξεις όλο το βάρος αυτή τη στιγμή στην επιχειρηματική κοινότητα, την επόμενη μέρα θα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Κατανοούμε όλη την αναγκαιότητα που πρέπει να υπάρξει για μια ισόρροπη παρέμβαση και αυτό ακριβώς κάνουμε. Με προσεκτικό, συνεκτικό τρόπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ούτε τα Υπουργεία από μόνα τους ανακοινώνουν. Συνολικά η κυβέρνηση κάθε μέτρο το οποίο παίρνεται αποφασίζεται σε ένα επίπεδο δέσμη μέτρων, ανακοινώνεται και προχωράμε παρακάτω. Δυστυχώς η όποια ανακοίνωση κάνουμε δεν καλύπτει μετά από ένα διάστημα και χρειάζονται νέες ανακοινώσεις. Και έτσι θα κάνουμε συνεχώς. Όπως και σήμερα, μετά από εδώ φεύγω για το Μαξίμο που υπάρχει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό για να αποφασίσουμε για την παρακολούθηση των θεμάτων και νέων αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε. Άρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή και από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εργασίας είναι ήδη γνωστά. Αφορούν αναστολή του ΦΠΑ της καταβολής του, ρυθμίσεων που αφορεί τα χρέη προς το Υπουργείο Οικονομικών, ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας με πόρους 15 εκατομμύρια ευρώ, σύν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού χθες για έκτακτη πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας που θα αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ. Αυτό το ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα το οποίο έκανε. Όσο αφορά το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο σηκώνει αυτή τη φορά και αυτή τη φορά πάντα ως το πιο ευαίσθητο Υπουργείο, ένα μεγάλο φορτίο των αποφάσεων των κρίσιμων που αφορούν την κοινωνία, εργαζόμενους, συνταξιούχους, το σύνολο της κοινωνίας και τις επιχειρήσεις. Ήδη γνωρίζετε ότι έχουμε εξαγγείλει την παρέμβασή μας στο κομμάτι της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε διαμέσου της Εργάνης να κάνουν απολογιστικά οι επιχειρήσεις
σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, σε μια συνεννόηση, τα ωράρια έτσι ώστε να μην υπάρξει μπλοκάρισμα σε επιχειρήσεις και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, να δοθεί η δυνατότητα να βρίσκονται σε μια αρμονική σχέση για να λειτουργούν κανονικά οι επιχειρήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεύτερον, ενισχύσαμε και νομοθετήσαμε και θα βγει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σήμερα την εργασία από το σπίτι, έτσι ώστε να μειώσουμε τους συνοσιμισμούς χώρους δουλειάς όπου αυτό είναι εφικτό. Τρίτον, το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χτυπηθεί μέσα από την διοικητική απόφαση του κράτους να κλείσουν στους τρεις νομούς, και αυτό είναι ήδη μέσα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και άλλα μέτρα, αλλά λόγω χρόνου, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία μου θα πω και για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.